Καλό μεσημέρι, Κατερίνα μου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστούμε πολύ. Είσαι πανέμορφη. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Σας πήρα να σας πω την ιστορία μου και θέλω ιδιαίτερα τη γνώμη της κυρίας Μαϊμαρίδη. Βεβαίως. Είμαι 35 χρονών. Είμαι 10 χρόνια παντρεμένη και έχω και μια κορούλα 8 ετών. Με τον άντρα μου φαινομενικά φαινόταν ότι είχα μια πολύ καλή σχέση. Αλλά στην πορεία αποδείχτηκε ότι με απατάει. Πριν από 5 χρόνια το ανακάλυψα. Εντάξει, φυσικά έπαθα σοκ, γιατί είχαμε πάρα πολύ καλή σχέση. Δεν το πίστευα. Νομίζω ότι ο γάμος μου είχε τελειώσει. Το συζήτησα μαζί του. Και τελικά κατάφερε να μου αποδείξει ότι ήταν ένα λάθος του και ότι δεν πρόκειται να το ξαναεπαναλάβει. Το παραδέχτηκε. Στην πορεία βέβαια ανακάλυψα ότι το έκανε πάλι. Μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια. Δηλαδή ανακάλυπτα διάφορα σημάδια, έστελνε μηνύματα, έκλεινε ραντεβού. Πάντα όμως έβρισκε τρόπο για να με πείθει για το αντίθετο. Προφανώς επειδή καταλάβαινε ότι τον αγαπάω πολύ, δεν ξέρω, μπορεί να φταίω κι εγώ. Μετά την καραντίνα τα πράγματα δυσκόλεψαν ακόμα πιο πολύ. Γιατί τελικά ανακάλυψα ότι πλέον η σχέση ήταν πολύ πιο σοβαρή από τις προηγούμενες. Και ότι δεν ήταν κάτι της στιγμής. Αυτό το οποίο γινόταν. Αυτό το οποίο έχει περάσει από το μυαλό μου τελευταία είναι να του πω ότι είμαι έγκυος για να σώσω το γάμο μου, να κάνουμε ένα δεύτερο παιδί. Mm. Του έχω πει ότι παίρνω αντισυλληπτικά, να τα έχω κόψει τον τελευταίο καιρό. Και σκέφτομαι όταν με το καλό μείνω έγκυος να πάω να πιάσω την νυν σύντροφό του και να της πω, ξέρεις, ο άντρας μου σε κοροϊδεύει, τα ξέρω όλα. Και έτσι να σώσω το γάμο μου. Δεν βρίσκω δηλαδή άλλη λύση στην προκειμένη στιγμή για να σώσω το γάμο μου. Και θα ήθελα να μου δώσετε και τη συμβουλή σας, τη γνώμη σας, αν έχετε να μου δώσετε κάποια άλλη λύση. Ναι. Συγγνώμη που θα το πω, συνήθως δεν το λέω, γιατί δεν είμαι medium. Απλά από τη φωνή σου και μόνο, ακούγεσαι ένας άνθρωπος πολύ τοπαθής. Mm. Δεν ξέρω, η κυρία Μάρα ξέρει καλύτερα. Κοίτα, πολλές κοπέλες το παθαίνουν αυτό, ότι ο άντρας τους κερατώνει, τις απατάει μέσα στο γάμο. Παίρνουν είδηση πως ο άντρας τις απατάει, στην αρχή παγώνουν και αρχίζουν να παρακολουθούν τη μυστική του ζωή αυτή με τις γκόμενες. Αυτό είναι το πρώτο λάθος. Ετούτε εδώ η φίλη μας η Μίνα, 5 χρόνια το κάνει αυτό. Τον έπιασα, λέει, του τόπα, αλλά αυτός κατάφερε να με πείσει ότι δεν τρέχει τίποτα. Παρ' όλα αυτά, σεξ με τη γυναίκα του κάνει. Γι' αυτό και αυτή του έχει πει ότι παίρνει αντισυλληπτικά. Τώρα αυτή η περιβόητη ιδέα να μείνω έγκυος σημαίνει για μένα ότι θα ρίξω άλλη μία άγκυρα, άλλο ένα γκίστρι να τον τσιμπήσω αυτό, να τον κρατήσω στο σπίτι, που και αυτό είναι λάθος. Μίνα, ένας άνθρωπος κάθεται μαζί σου, Μίνα, επειδή σωστά. Θέλει εσένα. Σωστά. Όχι πολύ σωστά. Το παιδιά. Ναι, αλλά επίσης, όταν έχεις κάνει μια οικογένεια, πώς θα τεινάζεις όλα στον αέρα. Μίνα, είναι όλο απελπισμένο. Με συγχωρείς πώς το λέω έτσι. Και εγώ όταν ακούω ότι μια γυναίκα σκέφτεται να μείνει έγκυος μόνο και μόνο για να κρατήσει έναν άντρα, καταρχάς το θεωρώ ανήθικο να μείνει έγκυος με ύπουλο τρόπο. Έτσι. Το θεωρώ επικώς απαράδεκτο. Και κανένα παιδί και καμία εγκυμοσύνη δεν έχει σώσει ποτέ γάμο. Σωστά. Η ερώτησή μου είναι εξής. Εσύ, εφόσον. Να τη ρωτήσω κάτι, κυρία Μάρα μου. Συγγνώμη. Εφόσον έχεις ανακαλύψει όλα αυτά που κάνει ο άντρας, τον έχεις πιάσει ποτέ να του πεις, ξέρω ότι με απατάς. Το είπε, αλλά. Μίνα. Την ναι, αφού είχαμε. Ναι, και. Είχαμε και τον πρώτο καιρό μου, είχε πει ότι δεν πρόκειται να το ξανακάνει. Μα, γιατί δεν το λες τώρα, ξέρω ότι το συνεχίζεις. Γιατί πολύ απλά ξέρω ότι αν του το πω θα. Δεν θα έχει πια δικαιολογίες και θα σκοτεί και θα φύγει. Πολύ γιατί απλά. Σε φοβίζει, γιατί τι σε φοβίζει άμα φύγει. Ότι έχω ένα παιδί μαζί του και δεν θέλω να τον χάσω. Γι' αυτό παντρεύτηκα. Ναι, απλά υπάρχουν πολλοί γονείς χωρισμένοι που μεγαλώνουν τα παιδιά τους πάρα πολύ καλά και με αξιοπρέπει από το να είναι σε ένα σπίτι και να βλέπουν τα παιδιά τσακωμούς. Προφανώς, αλλά εγώ εντάξει, έκανα ένα γάμο όχι με σκοπό να το διαλύσω. Με σκοπό να κρατήσω αυτή τη σχέση. Ναι, μήπως εξαρτάσεις οικονομικά από αυτόν. Δεν είναι το θέμα μου αυτό. Το θέμα μου είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι. Και το παιδί το δεύτερο δεν θα σου λύσει το πρόβλημά σου. Ίσα-ίσα που θα γίνει χειρότερη κατάσταση. Θα είναι ένα διαζύγιο με δύο παιδιά μετά. Σωστά. Και από τη χρειά της φωνής σου και μόνο ακούγεσαι, βρε κορίτσι μου γλυκό, δυστυχισμένη. Γιατί θες να μείνεις με έναν άνθρωπο που σε κάνει δυστυχισμένη.
στο μυαλό της είναι να ξεφορτωθεί την γκόμενα αυτή την καινούρια. Και φαντάζεται ότι αν η γκόμενα η καινούργια μάθει ότι αυτός έκανε και άλλο παιδί με τη σύζυγο, θα πάρει δρόμο. Αυτό από μία άποψη είναι σωστό, αλλά δεν είναι σωστή όλη αυτή η μέθοδος. Σωστά. Ήθελα να πω κάτι, παιδιά, για την ψυχολογία αυτών που κερατώνουν, είτε συνήθως είναι άντρες, αλλά και γυναίκες. Θα ήθελα να δούμε και τη σκοπιά αυτών. Αυτοί θέλουν, από τη μία, να έχουν το σπίτι τους ακέραιο, τη μήνα εκεί μέσα να πλένει τα πουκάμισα, να φροντίζει το παιδί, τους φίλους τριγύρω να βγαίνουν σε ταβερνάκια την κοινωνική ζωή και τη σύζυγο να μην πάρει καθόλου χαμπάρι ότι αυτός είναι με κάποια γκόμενα. Όταν η σύζυγος το παίρνει χαμπάρι, τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Αλλά η σύζυγος δεν είναι κανένας βλάκας. Καταλαβαίνει πολύ καλά αν ο άντρας της είναι εκεί ή όχι. Τώρα πώς αντιδράς όταν ο άντρας σου έχει ερωμένη. Ορίστε. Θέλω να υποδεχτώ λίγο τις γραμμές, ναι, επειδή έχω αρκετές γραμμές, και μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Η Κατερίνα που είναι στη γραμμή είναι μόλις 22 ετών. Παρ' όλα αυτά θέλει να δώσει κάποια συμβουλή στη Μίνα. Να την ακούσουμε. Γεια σου, Κατερίνα μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι τέτοια ώρα. Καλό μεσημέρι. Μια χαρά εσείς. Δόξα τω Θεώ. Σε ακούμε. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα αρχικά με ό,τι έχετε πει. Mm. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι με το να κάνει ένα παιδί δεν θα λύσει το πρόβλημά της. Εφόσον τον έχει δοκιμάσει και βλέπω ότι τόσα χρόνια ζει σε ένα ψέμα ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι και παιδί να κάνει, που κρίμα θα είναι για το παιδί, γιατί δεν θα ζήσουν ευτυχισμένοι, όπως είπε και ο κ. Γρηγόρης. Λοιπόν, μπορεί το πρώτο διάστημα να δείξει το ότι είναι μια χαρά, καλό παιδί, καλό σύζυγος, αλλά στην πορεία θα συνεχίσει τα ίδια, γιατί ένα παιδί είναι πίεση. Οπότε η μάνα θα μένει όλο το βράδυ, θα ακούνε ένα μωρό να κλαίει. Οπότε ο άντρας θα θέλει πάλι να πάρει αέρα, να πάει να ξεφύγει λίγο από την καθημερινότητα. Ουσιαστικά, απλά της λες ότι θα βρει ακόμα μια δικαιολογία για να πηγαίνει στην ερωμένη του. Ναι, που απλά μετά θα είναι ακόμα χειρότερο. Ναι, εγώ ήθελα να πω ότι τον πρώτο καιρό που είχαμε κάνει το παιδί ήταν κύριος απέναντί μου, κύριος στην οικογένειά του. Πρώτο καιρό, αυτό που σου είπα. Μετά θα ψάξει κάτι άλλο. Ο άντρας, εφόσον το έκανε την πρώτη φορά, θα το συνεχίσει. Γιατί πολύ απλά δεν εκτιμάει αυτό που έχει. Κατερίνα, εσύ έχεις βιώσει κάτι αντίστοιχο ή κάποιος από το οικογενειακό σου περιβάλλον? Ναι, κάποιος από το οικογενειακό μου περιβάλλον. Τι είχε συμβεί? Λοιπόν, είχαν μια σχέση αρκετά χρόνια. Ναι. Παντρευτήκαν, κάνανε παιδί. Αυτός την κεράτωνε μέσα στα χρόνια που ήταν μαζί. Λοιπόν, κάνανε το παιδί. Το πρώτο διάστημα ήταν καλός εκεί πέρα να βοηθήσει και αυτά. Και στην τελική ξανά είχε ερωμένες. Εκείνη το πάλευε, μπας και έσωνε το γάμο της. Στην τελική δεν έσωσε τίποτα, είναι δυστυχισμένη. Έχει μείνει τώρα με το παιδί της και προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της. Μάλιστα. Mm. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, γεια. Έχω και την κυρία Τόνια που είναι 61 ετών στη γραμμή. Καλησπέρα, κυρία Τόνια μου. Κατερίνα μου, καλή χρονιά και φέτο για σένα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τόνια μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Όλους σας. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής στην κοπέλα αυτή. Χθες έπρεπε να έχει χωρίσει. Χθες. Και θα το εξηγήσω πώς. Ένας άνθρωπος που το κάνει τώρα θα το κάνει πάντα. Αυτό σύστημα. Που λένε ότι τα παιδιά ενώνουν την οικογένεια, ίσα ίσα, όταν μια οικογένεια είναι σε τέτοιες βάσεις, το χειρότερο που μπορούν να κάνουν είναι αυτό. Τα παιδιά στην πορεία, αν συνεχίσει μαζί του, θα είναι δυστυχισμένα, διότι εκείνη δεν θα το ξεπεράσει ποτέ το θέμα της απιστίας. Και αυτός να της πει ότι είναι εντάξει και να το διαπιστώσει, αυτό δεν θα το ξεπεράσει. Είναι σίγουρο, έχω πάρα πολλούς φίλους συμβεί κάτι τέτοια. Κορίτσι μου γλυκό, και θα δεις ότι θα μεγαλώσεις τα παιδάκια σου με τον ωραιότερο τρόπο, με τον καλύτερο τρόπο, και θα δεις άνθρωπο αυτόν που σου αξίζει. Ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό, κυρία Τόνια μου. Κάτι θέλει να σας πει και να σας ρωτήσει η Μίνα. Να μου πει. Ναι, θεωρώ ότι αν φύγω με το παιδί μου από το σπίτι, θεωρώ ότι θα είναι περισσότερο δυστυχισμένο. Θα του στερήσω τον πατέρα του. Όχι, κορίτσι μου. Ποιος τα λέει αυτά, η πρώτη ή η τελευταία είσαι, γλυκιά μου? Η πρώτη ή η τελευταία είσαι? Ποιο πατέρα του θα στερήσεις? Ο πατέρας θα υπάρχει. Βέβαια, για μένα πατέρας αυτός τέλος πάντων δεν είναι, αλλά τέλος πάντων, να μην σε επιγόνω πιο πολύ. Ο πατέρας θα υπάρχει. Το παιδί θα έχει πατέρα, δεν θα είναι ορφανό. Δεν έχει να κάνει αν ένας άντρας. Αυτή είναι η άποψή μου. Αν είναι κακός σύζυγος, δεν είναι καλός πατέρας. Ναι, δεν έχει αντίθετο να κάνει. Όπως επίσης δεν έχει να κάνει να έχει χωρίσει ένα ζευγάρι. Έτσι. Γιατί από το να βλέπει ένα παιδί τσακωμούς μες στο αυτό σπίτι, ακριβώς. Καλύτερα οι γονείς να είναι χωρισμένοι. Εννοείται. Και να...
Και ευτυχισμένοι για να κάνουν από ό,τι έχω καταλάβει. Πολλές φορές, Κατερίνα μου. Δεν τσακώνονται. Στοϊκά υπομένει την παρασπονδία του συζύγου και δεν τρέχει και τίποτα. Αυτό Μίνα, καταλαβαίνω. Μήπως η μαμά. Ναι. Το έχεις συζητήσει με τη μητέρα σου αυτό που συμβαίνει? Όχι, δεν το έχω πει κανένα. Όχι. Οι γονείς σου έχουν μεγαλώσει. Και προσπαθώ κιόλας να κάνω πως δεν το καταλαβαίνω. Γιατί σας είπα πολλές φορές τον έχω δει να κάνει ασφαλής. Κάτι φοβάσαι, αυτό σου λέω. Γιατί είναι πολλές γυναίκες που έχουν τις μαμάδες που τους λένε μην τυχόν και διαλύσει το γάμο σου. Μείνε εκεί και δέξου τα όλα. Ναι, σωστά, σωστά. Όχι, κορίτσι μου, θα βρεις τον άνθρωπο που σου αξίζει και θα με θυμάσαι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αντώνια. Τώρα νομίζεις ότι δεν μπορείς. Αργότερα που θα καταλαγιάσει αυτό θα με θυμηθείς. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Αντώνια μου. Να υποδεχτώ και την Ιωάννα που είναι στην ομιλική σου, Μίνα μου. 35 ετών. Έλα Ιωάννα, καλησπέρα. Καλημέρα σας. Γεια σου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Α, Ιωάννα, ναι. Χαμήλωσε τελείως την τηλεόρασή σου. Μόνο το τηλέφωνο θα μας ακούς. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι, τη χαμήλωσα. Συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Έχω να πω στη Μίνα ότι και εγώ είμαι παθών. Είμαι παντρεμένη και έχω ένα παιδάκι. Και καθημερινά, σε καθημερινή βάση με απατάει και το γνωρίζω. Ναι. Αλλά τον έχω συγχωρήσει πολλές φορές. Έτσι, αντιδράς. Και κάθομαι μόνο και μόνο για το παιδάκι μου. Έχω ένα αγοράκι 8 μηνών. Ιωάννα μου, κάτσε λίγο να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Μισό λεπτό, κυρία Μάρο μου, για να καταλάβουμε λίγο. Εσύ είσαι παντρεμένη. Αυτή τη στιγμή που μας μιλάς, συνεχίζει να είσαι παντρεμένη. Ναι, ναι. Τον πιάνει συνέχεια να σε απατάει και μένεις εκεί. Και μένω εκεί γιατί δεν θέλω να το χάσω, ούτε το παιδάκι μου, δεν θέλω να μείνει χωρίς πατέρα. Του έχεις πει. Την οικογένειά μου. Του έχεις πει του συζύγου σου, ξέρω ότι με απατάς. Πάρα πολλά πράγματα τον έχω πει. Τα ίδια και τα ίδια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Τι σου λέει, βρε παιδί μου? Μου λέει ότι με μία δεν μπορώ να μείνω. Θέλω πολλές. Να μην παντρευόταν τότε, να είχε χαρέμει. Δύο λεπτά. Όταν σου λέει αυτή την ατάκα, εσύ το έχεις συζητήσει με κάποιον από τους δικούς σου? Το έχω συζητήσει με ψυχολόγο, το έχω συζητήσει με τη μητέρα μου. Γιατί σου λένε? Η μητέρα μου λέει να μείνω στο γάμο. Αυτά που είπα πριν. Εγώ έχω την κυρία Μάρα μου. Θέλω να μιλήσετε πρώτα στην Ιωάννα, σας παρακαλώ. Εγώ πιστεύω ότι η Ιωάννα είναι όπως και η Μίνα, γιατί ο μεγάλος τους φόβος είναι να μην εγκαταληφθούν. Μην φύγει το αρσενικό και μείνουν μόνες τους. Παρόλα αυτά, κάνουν χειρότερο στον εαυτό τους και στο παιδί τους. Διότι η κυρία Μίνα επί 5 χρόνια, είναι πολύ μεγάλο το διάστημα, πίνει φαρμάκια. Και τούτη εδώ η κοπέλα που έχει και αυτή το παιδάκι, τον αγαπούσε και πάρα πολύ, και αυτή πίνει φαρμάκια επί μακρόν, να ξέρει, και της το λέει και στα μούτρα, ευθαρσός, εγώ θέλω πολλές. Δεν πρέπει να συνεχίσεις, γιατί το παιδί σου δεν μπορεί να έχει δίπλα του μία καταθλιπτική μάνα γεμάτη στεναχώρια και συνέχεια να κλαίει. Είναι χειρότερο αυτό για το παιδί σου, παιδί μου, από το να είσαι μόνη σου χωρίς αυτόν τον άνθρωπο. Επίσης έχω να σου πω ότι δεν διορθώνονται αυτοί. Έτσι θα πορευτεί. Μέχρι να φτάσει και δεν τα εκατόφαση και λοκοκούλουστα που να μην του κάνει κούκου να πηγαίνει με άλλες γυναίκες, μέχρι τότε θα έχουν ερωμένες. Αυτοί είναι οι περιβόητοι πουτούδιδες που λέγανε. Ιωάννα μου, από ό,τι καταλαβαίνω, εσύ πήρες να πεις ότι απλά σου συμβαίνει το ίδιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη ευχαριστώ, όμως... καλή συνέχεια στην να κοπέλα και τι να πω. Να σε καλά, ευχαριστούμε. Θέλω να ακούσω και την κυρία Σοφία. Είναι 51 ετών η κυρία Σοφία και έχει βιώσει στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο. Θέλει να δώσει μια συμβουλή στη Μίνα. Κυρία Σοφία μου. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ θα ήθελα να πω στη Μίνα ότι το κορίτσι πρέπει να συνεχίσει τη ζωή του μόνο του μαζί με το παιδί του. Αν θέλει να κάνει καλό στο παιδί, για να μπορέσει να μεγαλώσει και να είναι υγιής ψυχικά το παιδί της. Τι έχει συμβεί σε εσάς, κυρία Σοφία? Εμένα ο σύζυγός μου έτσι είχε μια εξωσυζυγική σχέση. Με άφησε μόνη μου με 3 ανήλικα παιδιά. Βέβαια έκανα τις προσπάθειές μου για να μήπως καταφέρω και σώσω το γάμο μου. Συγγνώμη, βέβαια ανακαλύφθηκαν ότι υπήρχαν και άλλες σχέσεις. Αρρωμένες. Αλλά αυτή τη στιγμή έχω 3 παιδιά για τα οποία είμαι πολύ περήφανη. Τα έχω μεγαλώσει μόνη μου με πολύ αγάπη. Και αυτόν βέβαια, τον χώρισες? Η παρουσία δεν υπάρχει. Κυρία Σοφία, αλλά... να σας ρωτήσω κάτι. Ναι.
Πώς γυρίσατε και είπατε στα παιδιά σας για το λόγο που φύγατε από αυτό το γάμο, ας πούμε. Το λόγο ότι ο πατέρας είναι... Ναι. Η κόρη μου ήταν μικρή, ήταν 10 χρονών. Τα αγόρια μου ήταν 15, γύρω στα 15 χρονών, οι δύο μου γη. Το καταλάβανε τα παιδιά, αλλά στην πορεία τους είπα όλη την αλήθεια. Και μέχρι τώρα δεν τους έχω κρύψει απολύτως τίποτα. Με τον μπαμπά τι σχέσεις έχουνε? Δεν έχουν καμία σχέση. Καμία, δυστυχώς. Δεν τον θέλουν. Ευχαριστούμε δυστυχώς, πολύ, κυρία τον... Σοφία μου. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλά με πίεσε λίγο ο χρόνος. Και θέλω να δώσω λίγο και το λόγο στην κυρία Μάρα. Κυρία Μάρα, μια συμβουλή στη Μίνα. Η κυρία Μίνα, ναι, ευχαρίστως. Η κυρία Μίνα πιστεύω ότι το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να πάψει να δηλητηριάζει τον ίδιο της τον εαυτό. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις, παιδί μου, είναι να πας να τον πιάσεις αυτόν και να του πεις. Τι νιώθεις εσύ? Άκου να σου πω, Γιάννη, αν το λένε έτσι. Ξέρω ή οι αντένες μου έχουν πιάσει ότι έχεις μία, δύο, τρεις, πέντε σχέσεις. Αυτό εμένα με βάζει σε τραγική ανασφάλεια και φοβάμαι ότι δεν θα το αντέξω αυτό. Γι' αυτό θα ήθελα να μου πεις τι προτίθεσαι να κάνεις. Μα δεν μαζευτείς... το παραδέχεται ξεκάθαρα, κυρία Μίνα, ποτέ. Πάντα δεν θέλει, δεν θέλει να το παραδεχτεί. Δεν θέλει να το παραδεχτεί, ναι, για να κάνει τον παϊράκι του με τις επόμενες. Αυτό που μόνες μου κάνει εντύπωση είναι ότι 7 στις 10 γυναίκες που έχουν πάρει, έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα πάνω και με ενημερώνουν τώρα από το κοντρόλ ότι 7 στις 10, ενώ το ξέρουν, δεν χωρίζουν. Ναι, ναι. Και αυτό είναι με προβληματίζει. Μάλιστα, είναι τα παιδιά σου μέσα στην κοινωνική. Ο φόβος του αύριο είναι αυτό. Άρα, κυρία Μάρα, για να κλείσουμε λίγο, μια τελευταία συμβουλή στη Μίνα, παρακαλώ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνει μια κουβέντα η Μίνα με τον σύζυγό της και να του πει τι έχει ανακαλύψει και πώς νιώθει η ίδια. Και μετά είναι ότι απευθύνεται σε ένα ανθρώπινο όν. Αν αυτός θέλει να εκτιμήσει τη γυναίκα του και την οικογένειά του, ας αλλάξει τακτική. Ναι. Και ας κόψει τις γκόμενες. Μίνα, αν όχι, θα πρέπει να φύγει από το γάμο. Και σε καμία περίπτωση να μην εφαρμόσει το σχέδιο δεύτερο παιδί. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Σου εύχομαι να πάνε όλα καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.